Περιμένε μουραγιά και σήκω το κεφάλι. Συναγκαημένε μουραγιά και σήκω το κεφάλι. Τη δόξα που είχες μια φορά απόκτησε και πάλι. Τη δόξα που δύο νεαροί. Ακινητοποίησαν και αφόπνισαν έναν Άγγλο λοχεία και του πήραν το όπλο. Με ένα πιστόλι ψεύτικο, Μάικλ. Yes, ψεύτικο. And now this. Oh no. Μάικλ. Yes, sir. Θέλω να δώσεις διαταγή και να επιβλέψεις προσωπικά να κλείσει το σχολείο μια και καλά. Yes, sir. Και αυτούς τους δύο. I want them dead or alive. You understand? Yes, sir. And Michael. Yes, sir. Between you and me, τους θέλω σκοτωμένους. You may go now. Yes, sir. Damn it! It's unbelievable. Unbelievable! Καλημέρα, μητέρα. Καλημέρα. Ο πατέρας πού είναι? Δουλειά. Τόσο νωρίς? Τον ειδοποίησαν πριν καμιά ώρα. Ήταν επίγον. Ο Θεέ μου, κάτι θα συνέβει και πάλι. Όπως κάθε φορά. Δεν περνά μέρα που να μην έχουμε ένα επεισόδιο. Άσχημα τα πράγματα. Πολύ άσχημα. Άσχημα για ποιους, μητέρα? Μιλώ γενικά. Για όλους. Για τις μανάδες που χάνουν τα παιδιά τους. Για τον κόσμο. Για μας όμως τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Μάλλον. Όμως τη δουλειά το κάνει ο πατέρας. Ναι, και την κάνει καλά. Μα γι' αυτό πληρώνεται. Ω, ναι, σωστά. Δεν μου λες. Τι έχεις εσύ? Τίποτα, γιατί φαίνεται να έχω τίποτα. Απλώς διαρωτούμε. Λοιπόν, μητέρα, πρέπει να φύγω, άργησα. Ο Λευτέρης! Δεν φάνηκε ψες. Και λοιπόν? Απλώς διαρωτούμε.
Μητέρα, αφού σου είπα, είμαστε μια χαρά, εγώ και ο Λευτέρης. Να, δε φάνηκε ούτε θες, ούτε ψες. Απλώς σκέφτηκα ότι ίσως... Μητέρα, αφού σου είπα, είμαστε μια χαρά, εγώ και ο Λευτέρης. Πρέπει να φύγω, άργησα. Στο καλό. Και να προσέχεις. Αυτή δεν είναι συμπεριφορά αρμονιασμένων ανθρώπων. Τι είναι, τι ξέχασες? Τα παπούτσια μου. Πάλι θα τα αλλάξεις. Αφού είναι μικρά. Γεια σου, μητέρα. Χαιρετισμού στη θεία Αγγέλα. Και ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προσεπάθουν να αφαιρέσουν την σημαία από το σχολικό κτίριο, σημειώθη έκρηξη από παγιδευμένη βόμβα επί τοπίου κατασκευής. Από την έκρηξη, τραυματίστηκε ελαφρώς εν μέλος των δυνάμεων ασφαλείας. Μετά το επεισόδιο, διετάχθη το κλείσιμο του σχολείου επαόριστον. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τραγούδια του Νίκου Γούναρη. Πες μου τι σε έκανε να αλλάξεις. Ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκε ελαφρά. Καημένη, καημένη. Στο καλό. Τι είναι αυτό? Ο Λευτέρης θα ξέρει σίγουρα. Αυτός θα μας λύσει την απορία. Κάτω. How old are you? Πόσο χρόνο είσαι? 14. Ξέρεις τι θα γίνει εδώ? Ναι, μάλιστα. Έχεις τίποτα να πεις? Ναι. Χαίρομαι που είστε τόσο ευγενικοί. Και επειδή ο κατηγορούμενος Κώστας Μιχαήλ ευρέθη ένοχος συμμετοχής σε κλαγωγία, καταδικάζεται στη ποινή της μαστίγωσης. Η ποινή των 10 ραβδισμών είναι η ποινή που σου επιβάλλεται. Ready? Yes, sir. Carry on. Ας μπορώ και μόνος. Carry on. Yes, sir. Τέλειωνε. Ναι. Good morning. Καλημέρα, Mr. Hanna. Fred. Do you like it? Ναι, είναι πολύ όμορφο. Ναι, αλλά στα χέρια σου θα μανωθεί. Και γιατί? Well, the competition is too great. Δεν θα αντέξει το συναγωνισμό. Ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. But it's not a compliment, Ella. You're very beautiful. Φρέντ, το έχουμε ξαναμιλήσει αυτό. Πρέπει να μείνουμε φίλοι. Θα προτιμούσα με μια τόσο όμορφη κοπέλα να μην είμαι μόνο φίλος. Τι ήταν αυτό που ακούστηκε? What? Το. Μη μου πεις ότι πάλι. Το δικαστήριο απλώς επιβάλλει την ποινή. Εμείς την εκτελούμε. Για όνομα του Θεού, Φρέντ, είναι παιδιά, μικρά παιδιά. Και η συμμετοχή σε οχλαγωγία παράνομη πράξη. Το λυπάσαι? Όχι. Απλώς δεν αντέχω να ακούω τα ουρλιαχτά του. Πάντα πονόψυχη και ευαίσθητη, Έλενα. Λοιπόν, σου υπόσχομαι ότι δεν θα τα ξανακούσεις αυτά τα ουρλιαχτά. I promise you. Τι εννοείς? Θα σταματήσεις τα μαστιγώματα? Oh, no. Από τώρα και στο εξής θα μαστιγώνονται κάπου αλλού. Καλημέρα, Mr. Hannon. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα, πατέρα. Okay, Michael. Yes, sir. Good. Come to my office. Μην ξεχνάς ότι μου χρωστάς ένα δίπλα. Okay. Mm.
Εμπρός, Θόδωρος. Έλενα μου, εσύ είσαι. Τι κάνεις, παιδί μου. Θέλεις το Λευτέρη. Δεν είναι μέσα τώρα. Καλά, θα του πω ότι τον θέλεις. Γιατί δεν του το είπες εσύ. Έχεις από χθες να τον δεις. Mm-hmm. Ναι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, θα του πω ότι τον θέλεις. Γεια σου. Περίεργο. Έχει από χθες να τον δει. Ω, καλημέρα. Καλημέρα, πατέρα. Πώς από εδώ. Άργησε, ε. Λίγο, αλλά καταλαβαίνω. Αραβελιασμένος άνθρωπος είσαι. Καλά κάνεις όμως να τηλεφωνάς άλλη φορά όταν θα μένεις έξω από το σπίτι. Συγγνώμη, πατέρα. Ξεχάστηκα. Ώστε ήσουν με την Έλενα. Καλά. Συμβαίνει τίποτα, πατέρα. Τι να συμβαίνει. Αλήθεια. Ξέχασα να σε ρωτήσω κάτι. Τι. Για πες μου. Μήπως ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα. Πού το βρήκες. Δεν έχει σημασία που το βρήκα. Ξέρεις τι είναι. Αφού είναι ψεύτικο, ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, Λευτέρη, είναι ότι σήμερα, με αυτά τα ψεύτικα περίστροφα, κάποιοι ακινητοποιούν κάποιους φρουρούς και τους αρπάζουν τα αληθινά. Πατέρα, δεν ξέρω τι λες. Αλήθεια, ξέχασα να σου πω, σε πήρε τηλέφωνο η Έλενα. Τι ήθελε. Μου έκανε παράπονα ότι έχει 2 μέρες να σε δει. Δεν μιλάς, ε. Αλήθεια. Πού ήσουν, ξέρεις, Λευτέρη. Κάπου που είχα δουλειά. Και δεν γίνεται να μάθω. Σου είπα, πατέρα, είχα δουλειά. Όλη νύχτα. Όλη νύχτα. Ξέρεις, κάποιοι παγίδευσαν μια σημαία. Ξέρεις τίποτα. Εγώ γιατί να ξέρω. Καλά. Αλλά έτσι για να τελειώνουμε τη συζήτηση. Πες μου κάτι. Έγινες μέλος της οργάνωσης. Ορίστε. Λέω, είσαι μέλος της ΕΟΚΑ. Πατέρα, δεν ξέρω τι λες. Κάτι σε ρώτησα. Είσαι ναι ή όχι. Και... Αν είσαι τότε καλά κάνεις και δεν μιλάς. Της έλεγες τι το είπες. Όχι. Δεν της είπα τίποτα. Και ούτε να της το πεις. Σήμερα δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Ειδικά σε όσους δουλεύουν στους Άγγλους. Πατέρα, ας αλλάξουμε συζήτηση. Σε παρακαλώ. Δεν τους έχεις εμπιστοσύνη. Γι' αυτό απομακρύνεσαι από αυτούς. Ενισχύσεις θέλω να φύγουν αμέσως. Θα γίνει. Θα επιβλέψεις προσωπικά να επικρατείς ηρεμία στην πόλη, οκ? Οκ, sir. All right, you go. I'll join you later. Τι συμβαίνει. Διαδήλωση. Διαμαρτύρονται γιατί έκλεισα το σχολείο τώρα. Και είναι σοβαρή αναταραχή. Oh, no. Τι σκέφτεσαι να κάνεις. Πάω, θα επιβάλλω τον νόμο και την τάξη. Συμφωνείς. Βέβαια. Γιατί να μην συμφωνώ. Για χαρά είστε και μας καταλαβαίνετε. Εσύ όμως, η Άλλαν δεν με καταλαβαίνεις. Κύριε Χάνον, το έχουμε μιλήσει επανειλημμένα αυτό. Oh yes, I forgot. You're engaged. Είσαι αναγνωρισμένη. Ναι, και... θα σας παρακαλούσα να μείνουμε φίλοι. Yes. And I'll see you. Γεια σας.
Τι έπαθε, τι πήθηκες. Τίποτα, τίποτα. Κουράστηκα λίγο, εντάξει. Σίγουρα. Ναι, δεν σου λέω. Καλύτερα να χωρίσουμε, θα τα πούμε αργότερα. Γεια σου. Περιμένετε. Θα είστε. Μπράβο. Καλό. Εντάξει, κόρη μου, εντάξει, να είσαι σε ευκαιρία. Θεία Αγγέλα, τι γυρεύεις εσύ εδώ. Δεν σου είπαν να αποφεύγεις να αρχίσεις εδώ μέσα. Έπρεπε να σε δω, κάτι σοβαρό συμβαίνει. Τόσο σοβαρό ήταν που δεν μπορούσες να με ειδοποιήσεις μέσω του συνδέσμου. Πάρα πολύ σοβαρό. Δύο λεπτά να κλείσω και τα λέμε. Καλά, εσύ τι έχεις. Άστα, δεν τα μαθες. Τι έγινε. Στη διαδήλωση χτύπησαν ένα παιδάκι 6 χρόνων. Οι Εγγλέζοι. Ναι, οι Εγγλέζοι. 6 χρόνων παιδάκι και το σκότωσαν. Ωραία. Ας τους. Η φωτιά που άναψαν θα τους κάψει. Ντύσου. Λοιπόν, γιατρέ, να τελειώσω πρώτα. Και μου λες, Δευτέρη, πόσο καιρό έχεις αυτές τις ενοχλήσεις. 2-3 μήνες. Στην οικογένειά σου υπάρχει ή υπήρξε κάποιος που υπέφερε από καρδιά. Ναι, η μάνα μου. Τι έχει η μάνα σου. Πέθανε από καρδιακό επεισόδιο. Πότε. Στα 35 της. Κληρονομικό της, λοιπόν. Θα μου πεις επιτέλους, γιατρέ, τι συμβαίνει. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Πολύ σοβαρό, παιδί μου. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την καρδιά σου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος. Από σένα όμως εξαρτώνται πολλά. Δηλαδή. Πρέπει να αποφεύγεις τις δυνατές συγκινήσεις. Γιατί μια δυνατή συγκίνηση, μια απροσδόκητη κατάσταση, ακόμα και μια υπερβολική κόπωση, ίσως είναι μοιραία. Βέβαια θα τα αντιμετωπίσουμε για την ώρα με μια φαρμακευτική αγωγή. Γι' αυτό θα παίρνεις καθημερινά αυτά τα φάρμακα που σου γράφω. Έλενα. Ξύπνα καημένε μου ουραγιά και σήκω το κεφάλι. Έλενα, τι κάνεις εκεί. Χτενίζομαι. Δεν εννοώ αυτό. Α, κατάλαβα για το τραγούδι μιλάς. Το μιλήσαμε χιλιάδες φορές, Έλενα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Συγγνώμη, πατέρα, παρασύρθηκα. Το έχουν οι καιροί, βλέπεις. Ξεχνάς πως είσαι κόρη αξιωματικού της αστυνομίας. Και να θέλω να το ξεχάσω, πατέρα, δεν μπορώ. Βλέπεις, μου το θυμίζουν καθημερινά οι ματιές του κόσμου. Με κοιτάζουν στον δρόμο και είναι σαν να λένε να η κόρη του Μιχάλη, του πιο στενού συνεργάτη των Εγγλέζων. Να η γραμματέας του Φρεντ Χάνον. Ε, και σε ενοχλεί αυτό. Άμπα, καθόλου, γιατί να με ενοχλεί. Είναι και κάτι άλλο που θέλω να σου πω. Ακούω. Ο Φρεντ. Σε συμπαθεί. Α, αυτό κατάλαβα. Το κατάλαβες ή σου μίλησε. Κάτι μου είπε. Λοιπόν, ακούω. Με άφησε να καταλάβω πως είναι ερωτευμένος μαζί σου. Και ότι ευχαρίστως θα... Θα με ζητούσε σε γάμο. Αυτό δεν σου είπε. Αυτό. Σου μίλησε και σένα. Όχι με λόγια, μου το δείχνει όμως καθημερινά. Και εσύ. Τι λες. Τι λέω, πατέρα, για όνομα του Θεού. Είναι 20 χρόνια μεγαλύτερός μου και παραβωνιασμένη. Με τον Λευτέρη. Ναι, με τον Λευτέρη, πατέρα. Λάθος μου που δέχτηκα να τον αραβωνιαστείς. Πατέρα, εγώ αυτόν αγαπώ. Έλενα, δεν... Πατέρα, σε παρακαλώ, δεν θέλω να το συζητώ άλλο. Καλά, καλά, για την ώρα σιωπώ. Σε παρακαλώ. Τι πάθατε. Πάλι τσακωθήκατε. Ο πατέρας δεν το χωνεύει ότι αραβωνιάστηκα τον Λευτέρη. Τι να γίνει. Κάθε πατέρας έχει τα δικά του όνειρα για τα δικά του παιδιά. Εγώ όμως έχω τα δικά μου όνειρα, μητέρα. Θα βγείτε. Ναι, θα πάμε σινεμά. Θα προτιμούσα να μην βγαίνατε απόψε. Είναι τόσο επικίνδυνα εκεί έξω. Μη φοβάσαι, μητέρα. Η κόρη του Μιχάλη, του αξιωματικού της αστυνομίας, δεν κινδυνεύει περισσότερο από κάθε άλλον. Γεια σου, μητέρα. Thank you.
Τι έχεις? Τίποτα. Σίγουρα. Σίγουρα, σίγουρα. Θέλεις να πάμε μέσα στη μητέρα και στον πατέρα να τους πεις ένα γεια? Για ένα λεπτό μόνο. Αργήσαμε. Εντάξει. Μητέρα. Γεια σας. Λευτέρη μου. Γεια σου, Λευτέρη. Εμείς θα πάμε, μητέρα. Μην αργήσετε. Όχι, μην ανησυχείς. Γεια σου, πατέρα. Στο καλό. Δεν μου λες, τι έχεις εσύ με το παιδί? Τίποτε περισσότερο από αυτό που είχα πριν με αναγκάσετε να το δεχτώ για γαμπρό μου. Εντάξει, τότε διαφωνούσες. Τώρα όμως είναι γαμπρός μας. Για την ώρα. Τι έχεις, Λευτέρη μου? Τι θέλεις να πω? Ακόμα το σκέφτεσαι. Ακόμα δεν το ξεπέρασες. Τι να ξεπεράσω, Έλενα? Το ότι δουλεύεις για τους Εγγλέζους? Ή το ότι βρίσκεσαι συνέχεια δίπλα από τον Φρεντ Χάνον? Ώστε γι' αυτό εξαφανίστηκες 2 ολόκληρες μέρες. Ναι, γι' αυτό. Είναι η δουλειά μου, Λευτέρη. Τι θες να κάνω? Να παραιτηθείς. Αυτό να κάνεις. Είναι τόσο δύσκολο αυτό που σου ζητώ? Όχι, δεν είναι δύσκολο. Όμως χρειάζομαι λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Μου είπες ότι θα μιλούσες με τη μητέρα σου. Σου είπα. Δεν της μίλησα. Δεν βρήκα καιρό. Έλενα, ξέρω ότι ο Φρεντ Κανόν σε έχει βάλει στο μάτι. Εσύ η ίδια μου μίλησες για τα λουλούδια και την επιμονή του να βγει μαζί. Ζηλεύεις? Πάρα πολύ. Αφού το ξέρεις ότι σ' αγαπώ. Αλλά τι έχεις απόψε? Κάτι είναι διαφορετικό επάνω σου. Τι εννοείς? Κάνεις λες και δεν θα ξαναειδωθούμε. Λες και κάτι σε φοβίζει. Η ζωή είναι τόσο σύντομη. Και ο έρωτας ακόμα πιο σύντομος. Τρελέ, μα τι είναι αυτά που λες, ε? Αφού το ξέρεις ότι τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει. Μόνο ο θάνατος. Ναι. Μόνο ο θάνατος. Λόγος να βιαζόμαστε. Αφού είπαμε να παντρευτούμε πρώτα και μετά. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε. Ήταν θετικές, μας εξηγούσε ακριβώς που ήταν το κρυσφύγετο. Μπορεί να ήταν λανθασμένες οι πληροφορίες, σερ. Το κρυσφύγετο όμως το βρήκαμε, Μάικο. Οι αντάρτες όμως δεν disappeared, χάθηκαν. Που σημαίνει ότι
κάποιος τους ειδοποίησε. Σερ, δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι... Of course, that's it! Yes, why did I think of it before? Εδώ μέσα υπάρχει κάποιος που τους δίνει πληροφορίες. Σερ, αυτό είναι... Ναι, Μάικολ, εδώ που φτάσαμε, καθένας από εσάς είναι και ένας πιθανός τρομοκράτης. Δεν φαντάζομαι να πιστεύετε ότι είμαι κι εγώ ύποπτος, σερ. Ναι, Μάικολ. Εσύ είσαι δικός μας. Thank you, sir. Λοιπόν, Μάικλ, εδώ έχω υπογράψει τη μετάθεση από τους σταθμών όλων των Ελλήνων αστυνομικών. Τίποτα δεν θέλω να μένει έξω από το γραφείο μου. Θα κλειδώνονται όλα εδώ μέσα. Understand? Και όταν λείπω δεν θέλω να μπαίνει κανένας εδώ μέσα. Okay? Yes, sir. Good. Μάικλ, come here. Πού είναι η Έλενα? Μα είναι Κυριακή σήμερα, δεν εργάζεται. Λες να μην το ξέρω ότι είναι Κυριακή. Άκου τις καμπάνες σας χτυπάνε. Οι καμπάνες όμως δεν χτυπούν για την εκκλησία. Αλλά? Για την κηδεία του μικρού. Oh my God. Λες να έχουμε φασαρίες. Ίσως. Έχουμε πάρει όμως τα μέτρα μας, έτσι. Σίγουρα. Good, good, good. That's good. Τι λέγαμε? Oh yes, of course, για την Έλενα. Είναι στο σπίτι, είπες, έτσι. Πρέπει, ναι. Γιατί? Ξέρεις, λέω να περάσω απόψε για ένα ποτό. Αν δεν σε πειράζει, βέβαια. Μα τι λέτε. Χαρά μας. Να κοπιάσετε. Κούκλα μου, να σε φιλήσω. Γιατί, τι έγινε, γιατί... Να το γιατί. Έλα, διάβασε. Όλα εντάξει. Συγχαρητήρια. Δεν καταλαβαίνω. Η είδηση που καρτερούσα όλη τη νύχτα, Έλενα, τα κατάφεραν. Θέλεις να πεις ότι... Ναι. Η πληροφορία που μας έφερες ήταν 100% θετική. Τα κατάφεραν να ξεφύγουν, γι' αυτό χάρη σε σένα. Συγχαρητήρια. Έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω, Θεία. Ναι. Μπορείς να κάνεις όμως ακόμα πιο πολλά. Τι θες να πεις? Άκου, Έλενα. Αυτό που θα σου ζητήσω είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό αν θέλεις το κάνεις. Αν όχι, θα καταλάβω. Θεία, ό,τι μπορώ να κάνω για τον τόπο μου θα το κάνω. Ήμουν σίγουρη για σένα. Άκου, Έλενα. Η οργάνωση μου ζήτησε να εκμεταλλευτούμε τη δουλειά σου και τη συμπάθεια που σου έχει ο Φρετ Χάνον. Μπορείς να ακούεις και να βλέπεις όσα θέλεις. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις. Είμαι σίγουρη ότι κατάλαβες. Θέλεις να πεις ότι εγώ και ο... Είσαι αρκετά έξυπνη. Μπορείς να το χειριστείς όπως θέλεις. Μαμά, Θεία, είμαι αραβωνιασμένη. Ξέρω. Και ο Λευτέρης ζηλεύει. Γι' αυτό το ξέρω. Γι' αυτό, αν θέλεις να το σκεφτείς, σκέψου το. Και αν η απάντηση είναι όχι, πάλι θα καταλάβω. Δεν ξέρω, Θεία, δεν ξέρω. Και κάτι άλλο. Έχουμε πληροφορίες ότι η Εγκλέση κάτι μαγειρεύω. Πρέπει να μπεις στα αρχεία τους, να μάθεις. Θεία, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Τουλάχιστον το ήξερε ο Λευτέρης θα... Όχι. Μυστικό που το ξέρουν πάνω από δύο πάβει να είναι μυστικό. Θεία, αυτό ίσως να σημαίνει πολλά για μένα. Για τον αγώνα μπορεί να σημαίνει ακόμα πιο πολλά. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εμπρός. Λευτέρη μου, εσύ είσαι γέ μου. Ναι, Χλώη μιλάει. Α, όχι, Έλενα, δεν είναι εδώ. Πού πήγε? Πήγε να ξεμουδιάσει λίγο. Πήγε σε μια φίλη της. Μια στιγμή. Έλα, σε θέλω. Ποιος είναι? Ο Λευτέρης. Όχι, όχι, πες το πως δεν είμαι εδώ. Πάρ' το, λοιπόν. Πες το πως δεν είμαι εδώ, θα σου εξηγήσω μετά. Καλά, καλά. Λευτέρη, όχι, όχι, δεν ήταν η Έλενα.
Βεβαίως θα της το πω ότι ζήτησες. Ναι, γεια. Α, δεν μου λες. Τι έπαθες εσύ, ε? Τίποτα. Τσακωθήκατε με το Λευτέρη? Όχι, δεν τσακωθήκαμε. Πού πας? Στο δωμάτιό μου. Δεν μου λες. Τηλεφώνησε καθόλου ο Φρέντ? Ενδιαφέρεσαι για τον Φρέντ τώρα? Απλώς ρώτησε. Δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Εσύ είσαι. Όχι, γιατί. Κάτσε. Τι νέα? Πολλά και ευχάριστα. Κοίτα. Τι είναι αυτό? Η νέα μας εφεύρεση. Βόμβα γάλακτος. Ας το κάνω. Κι όμως είναι, φίλε μου. Μια απλή κονσέρβα γάλακτος. Γεμισμένη με ευγενική εκρηκτική TNT και ψιλοκομμένο σίδερο. Με αιχμές και στις δυο του άκρες. Άκρος αποτελεσματική. Πότε την έφτιαξες? Σήμερα. Λοιπόν, τι να σου πω, είσαι όλο εκπλήξεις. Και πού να δεις την άλλη εκπλήξη που ετοιμάζω. Τι φτιάχνεις? Τι θα φτιάξουμε, να λες, φίλε? Γιατί μαζί θα το φτιάξουμε αυτό το νέο φρούτο. Γιατί όχι, βρε. Έλα, έλα, κρύψε την κάπου, έλα. Εδώ είστε. Εδώ. Τι νέα, Δημήτρη? Πολύ καλά τα νέα, κύριε Θεοδόρε. Τα ακούσατε τα νέα σήμερα? Όχι, τι έγινε? Οι Εγγλέζοι έπιασαν τον Κώστα. Ποιον Κώστα? Το γιο του Χρήστου και της Μαρίας. Πότε? Σήμερα το πρωί. Το είπε και το ραδιόφωνο, πιο νωρίς. Και γιατί τον έπιασαν? Δεν θυμάστε προχτές που κάποιοι παγίδευσαν μια ελληνική σημαία στο προάβλιο ενός σχολείου και τραυμάτισαν και ένα στρατιώτη? Λοιπόν. Γι' αυτόν τον έπιασαν. Λένε μάλιστα ότι θα τον κατηγορήσουν για το φόνο του στρατιώτη. Αφού το ραδιόφωνο είπε ότι ο στρατιώτης ήταν πληγωμένος, γιατί να τον κατηγορήσουν για φόνο? Τον πέθαναν, ξέρεις. Έτσι κάνουν αυτοί. Προχτές δεν του συνέφερε να μάθουμε ότι είχαν σκοτωμένους. Σήμερα όμως του συμφέρει και τον υπέκυψαν στα τραύματά του. Λοιπόν, να σας αφήσω εγώ τώρα, γιατί θα έχετε να πείτε και τα δικά σας. Άστα, είναι δικά μου. Το γράφει εδώ ότι είναι δικά σου. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Βλέπεις να μου συμβαίνει τίποτα? Τότε γιατί η ακτινογραφία? Κρυολόγησα λίγο και... Αλλού αυτά. Λευτέρη, είμαστε οι καλύτεροι φίλοι. Μαζί τελειώσαμε το σχολείο. Μαζί πήγαμε στην οργάνωση. Ντροπή σου να έχεις μυστικά από μένα. Λοιπόν, ακούω. Τώρα τι να σου πω? Την αλήθεια. Καλά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Όμως ας μην το συζητήσουμε, σε παρακαλώ. Όχι, θα το συζητήσουμε και τώρα αμέσως, μάλιστα. Λοιπόν. Θα σου πω αν μου υποσχεθείς κάτι. Ό,τι θες. Δεν θέλω να μάθει κανένας ότι υπάρχει πρόβλημα. Εννοείς την Έλενα και τον πατέρα σου? Όχι, όχι. Αυτοί έτσι κι αλλιώς δεν θα το μάθουν. Δεν τολμώ να τους στεναχωρήσω. Τότε ποιοι να μην το μάθουν? Η οργάνωση. Δεν θέλω να μάθει κανένας ότι υπάρχει πρόβλημα, καταλαβαίνεις? Να ρωτήσω γιατί? Γιατί άμα το μάθουν, μπορεί να με απομακρύνουν από τη δράση. Να με αναγκάσουν να αποσυρθώ. Και δεν το θέλω αυτό, Δημήτρη. Τότε είναι κάτι σοβαρό, ε? Ίσως. Λοιπόν, υπόσχεσαι? Καλά, υπόσχομαι. Σε ευχαριστώ. Έλα, πες μου, τι συμβαίνει? Θα σου πω, θα σου πω. Φύγαμε! Μα είσαι σίγουρος?
Οι εξετάσεις αυτό δείχνουν. Αδύνατο. Δεν έπρεπε να σου υποσχεθώ τίποτα, τίποτα. Όμως μου υποσχέθηκες, έτσι δεν είναι? Σου υποσχέθηκα που να πάρει οργή σου, δεν υποσχέθηκα. Όμως, ρε Λευτέρη, αυτό που πας να κάνεις είναι επικίνδυνο. Το ξέρω. Όμως δεν κινδυνεύω περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο αγωνιστή. Με την Έλενα τι σκοπεύεις να κάνεις, θα τη το πεις? Όχι. Η Έλενα δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Δεν πρέπει να μάθει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Παραλογίζεσαι, το ξέρεις. Η Έλενα πρέπει να το μάθει. Είναι η αραβνιαστικιά σου, η αυριανή γυναίκα σου. Όχι. Δεν θα μάθει τίποτα. Όσο για το ότι θα είναι η αυριανή μου γυναίκα, υπάρχει και γι' αυτό μια λύση. Δηλαδή? Θα χωρίσουμε. Μα είσαι με τα καλά σου. Εσύ δεν έλεγες πως την αγαπάς όσο τίποτε άλλο στον κόσμο? Δεν είπα ότι έπαψα να την αγαπώ. Ε, τότε. Γι' αυτό θα χωρίσουμε. Επειδή την αγαπώ. They're getting worse and worse, Michael. But at the end, we shall win. Θα τους συντρίψουμε. Και ειδικά τώρα που θα εφαρμοστεί ο νόμος εκτάκτου ανάγκης. Τον έχετε μελετήσει καθόλου? Of course. Ο στρατάρχης μας, John Harding, είναι very dynamic. Και όταν αρχίσουν οι συλλήψεις χωρίς δίκη, οι φυλακίσεις, οι εκτελέσεις, θα δεις αν αυτοί οι τρομοκράτες λυγίσουν ή όχι. Τα ποτά σας. Oh, madam, it wasn't necessary. Δεν ήταν ανάγκη να πείτε στον κόπο. Μα τι λέτε τώρα. Χαρά μας που μας τιμάτε για τις παρουσίες σας. Η Έλενα πού είναι? Έρχεται. Πες της ότι την περιμένει ο κύριος Χάνων. Σου είπα έρχεται. Εμένα με συγχωρείτε. Well, cheers. Στην υγειά μας. Τι λέγαμε? Μα για τους τρομοκράτες, αν δεν κάνω λάθος. Ah, oh, yes, of course. Ο στρατάρχης μας, Μάικλ, θα πάρει και άλλα δυναμικά μέτρα. Σαν τι? Μάικλ, when you take out, όταν ξεδοντιάσεις ένα άγριο θηρίο, δεν είναι πια άγριο θηρίο. Αυτό τι είπα να πει? Σε λίγες μέρες θα ξέρουμε όλοι. Patience. Cheers. Ah, Helen. Χαίρετε. You look very, very beautiful. Μη μου πεις ότι ντύθηκες τόσο όμορφα για μένα. Μα αν θυμάμαι καλά, με προσκάλεσε σε δείπνο. Oh, yes, of course, I forgot. Αν δεν έχει κανένα ένσταση. Παρακαλώ. Πού θα πάτε? Όπου θέλει ο Φρέντ. Στη Λέσχη. Στη Λέσχη αξιωματικών. Εκεί θα είμαστε πιο ασφαλισμένοι, ε. Ρε, αυτό είναι όπλο, ρε. Ναι, είναι στεν. Κυπριακό στεν. Είναι απίθανο. Μη μου πεις ότι εσύ το έφτιαξες. Όχι, δεν θα σου πω. Πυροβολά. Ελπίζω. Με μερικά τέτοια και οι Εγγλέζοι... Έλα, 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 άσε τα λόγια, έχουμε δουλειά. Ό,τι πεις. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Εμά να το τελειώσουμε φυσικά. Thank you.
Ακόμα δεν κοιμήθηκες, μητέρα. Ώστε ξέρεις τι ώρα είναι. Σε παρακαλώ, δεν έχω όρεξη για... Δεν θα πας πουθενά. Είναι καιρός να πούμε δύο κουβέντες οι δυο μας. Τώρα, μητέρα. Ναι, τώρα. Τι είναι όλα αυτά τα καμώματα τις τελευταίες μέρες, ε? Δεν καταλαβαίνω, μητέρα, τι θέλεις να πεις. Καταλαβαίνεις και πολύ καλά, μάλιστα. Τι μεσολάβεις, Έλενα, και κρατάς αυτή τη στάση, ε? Γιατί αποφεύγεις το Λευτέρη. Γιατί δίνεις την εντύπωση στο Φρέντο ότι τον συμπαθείς. Ποιο παιχνίδι παίζεις, Έλενα? Γιατί είμαι σίγουρη ότι κάποιο παιχνίδι παίζεις. Μητέρα, σε παρακαλώ, είμαι κουρασμένη, δεν... Πες μου, παιδί μου. Είναι κάτι που πρέπει να ξέρω. Όχι, μητέρα, τίποτα. Τότε αν έχω λάθος και συμπεριφέρεσαι φυσιολογικά, τότε πάω να πει ότι δεν αγαπάς το Λευτέρη. Σε παρακαλώ, μητέρα, άσε με. Μου χρωστάς μια εξήγηση. Πες μου, παιδί μου. Τσακωθήκατε με το Λευτέρη? Όχι, δεν τσακωθήκαμε. Τότε γιατί όλες αυτές οι παλαβομάρες, ε? Μητέρα, ένα περίπατο πήγαμε μόνο. Ένα περίπατο. Αραβωνιασμένη κοπέλα. Ένα περίπατο. Και τι θα πει ο κόσμος, ε? Τι θα πει ο Λευτέρης άμα το μάθει? Εκτός κι αν δεν σε ενδιαφέρει πια ο Λευτέρης. Εκτός αν δεν τον αγαπάς. Καληνύχτα, τα λέμε αύριο. Σίγουρα θα τα πούμε. Καλημέρα, Λευτέρη. Έβγες πολύ πρωί σήμερα από το σπίτι. Ναι, είχα να ετοιμάσω κάτι διατακτικά. Και εσύ άργησες ποιος, ε? Δουλειές. Τι νέα, τι γράφουν οι εφημερίδες? Τα ίδια. Ένα ιδιαίτερο νέο? Τον Κώστα. Τον κατηγόρησαν για το φόνο του Εγγλέζου. Το γιο του κύριου Χριστού. Αυτόν. Γιατί? Τίποτα. Εσύ τι νέα? Τα ίδια. Η Έλενα. Καλά είναι. Πρέπει να είναι πολύ απεισχολημένη. Τι εννοείς? Να λέω, γιατί πρώτη φορά έχει τόσες μέρες να περάσει από το σπίτι να μας δει. Θα δουλεύει. Και τη νύχτα. Πατέρα, γιατί όλες αυτές οι ερωτήσεις για την Έλενα? Τίποτα, απλώς λέω, γιατί καλά την ημέρα δουλεύει και το γνωρίζουμε. Τη νύχτα όμως, τι κάνει? Το γνωρίζουμε. Τι θέλεις να πεις? Εγώ δεν λέω τίποτα. Ο κόσμος όμως λέει... Πατέρα, τι λέει ο κόσμος? Τι λέει ο κόσμος? Δεν άκουσες τίποτα? Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Τέλος. Θα σου τα πω εγώ. Καλημέρα, μητέρα. Είπα καλημέρα. Είσαι θυμωμένη? Υπάρχει λόγος να είμαι θυμωμένη. Μητέρα, σε παρακαλώ. Ας μην το συζητούμε. Ένα πράγμα μόνο. Έχουμε εμπιστοσύνη. Αγαπάς το Λευτέρη? Ναι, μητέρα. Ποιος είναι? Ο Φρέ. Ήρθα να με συνοδεύσει. Μια στιγμή με στουκέφτες. Να το πεις εσύ. Καλημέρα. Ήρθατε. Καλημέρα, τι θέλεις? Ο Μίστερ Χάμ.
Σε περιμένει. Όχι, αλλά έχω κάτι πολύ εμπιστευτικό να του δώσω. Αυτό το φάκελο. Αυτόν. Άστον, θα του τον δώσω εγώ. Έχω αυστηρές διαταγές να του τον δώσω ιδιοχείρος. Είναι πολύ confidential. Τόσο εμπιστευτικό, ε. Πολύ. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Πώς έγινε και δεν πήγες κι εσύ η μετάθεση, Ιάκωβε. Δεν είναι όλοι εδώ μέσα, ύποτι. Υπάρχουμε κι εμείς. Εσύ, εγώ, πατέρα σου. Λογικοί άνθρωποι, Έλενα. Ναι, είναι γι' αυτό. Αλλό, ναι, Μίστερ Χάνον, μια επιστολή για σας. Βεβαίως, να του πω να περάσει. Περάστε, κύριε Ιάκωβε. Καλός άνθρωπος ο κύριος Χάνον. Πάρα πολύ καλός. Γεια σου. Θα τα ξαναπούμε εμείς οι δυο. Ανακαλύψατε εκρηκτικές ύλες σε σωματείο. Μα νομίζω ότι η μετακίνηση εκρηκτικών υλών είναι πολύ επικίνδυνη. Τι να κάνεις. Γεια σου, Μάικο. Αυτό ακριβώς θα κάνεις. Το ποτό θα το πιούμε απόψε. Θα ήθελα όμως να πω ένα hello στη μητέρα σου. Βεβαίως, ευχαρίστω. Θα χαρεί να σε δει. Ελάτε. Μητέρα. Ah, good afternoon, madam. Καλησπέρα, κύριε Χάνον. Καθίστε. No, thank you. Απλώς ήρθα να σας πω ένα hello. Καλωσύνη σας. Θα σας δω απόψε. Απόψε. Ναι, Έλενα και εγώ είπαμε να βγούμε όμως. Πάλι. Αν δεν σας ενοχλεί. Εμένα γιατί να με ενοχλεί. Well, goodbye. Απόψε, κύριε Χάνον. Yes. Of course. I'll see you later. Ναι, θα τα πούμε απόψε. Γεια σας. Γεια σου. Λευτέρη. Παραξενευτικές. Ναι, έχει μέρες να περάσεις από το σπίτι. Και ποιος σου είπε ότι δεν πέρασε. Όχι, δεν πέρασες. Όχι. Αλλά και να περνούσα, θα σε έβρισκα. Από ό,τι ξέρω, κάθε βράδυ έχεις κι άλλη παρέα. Είναι παράπονο αυτό. Όχι. Ο καθένας κάνει ό,τι του γουστάρει. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, πίστευα ότι θα έπρεπε να μου μιλούσες. Μα για ποιο πράγμα? Για το Φρέντ. Για το ότι γίνατε τόσο καλοί φίλοι. Για το ότι σου αρέσει να βγαίνεις κάθε βράδυ μαζί του. Λευτέρη, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως τα λες. Τότε πώς είναι?
δεύτερη... Δεν μιλάς, ε. Έλενα, σε παρακαλώ. Πες μου, τι συμβαίνει, Έλενα. Σε παρακαλώ, μίλησέ μου. Λευτέρη, σε παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος να ζηλεύεις. Και ούτε ζηλεύω. Όμως τελικά ο πατέρας σου τα κατάφερε. Τα κατάφερε να μας χωρίσει. Ο πατέρας μου δεν έχει να κάνει τίποτα με αυτή την ιστορία. Έλενα, σε παρακαλώ. Μίλησέ μου. Πες μου, τι συμβαίνει. Τι σου συμβαίνει, Έλενα, σε παρακαλώ. Άσε με, σε παρακαλώ, άσε με. Αυτό θα κάνω. Τώρα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Λευτέρη. Στα λέγα. Νομίζω, Λευτέρη, σε προειδοποίησα. Κάθε φορά που στεναχωριέσαι, είναι ένας σοβαρός κίνδυνος για σένα. Γιατρέ, αφού... Ξέρω, μου το είπες. Δεν στεναχωρηθήκες. Άκου, παιδί μου. Πρόσεχε. Όχι στενοχώριες, όχι δυνατές συγκινήσεις. Και να παίρνεις και αυτά τα χάπια από σήμερα, ανελιπώς. Ο Λευτέρης. Συζητήσαμε και έφυγε. Έλα, κάθισε και πες μου τι έγινε. Λοιπόν, γιατί τσακωθήκατε? Για το Φρεντ. Για το ότι προσπαθούσα να είμαι συνεχώς κοντά του. Ζήλεψε και... ενώ αν ήξερε, θεία... Καλά. Θα δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Θεία, νομίζω πως πρέπει να του εξηγήσω, πρέπει να του πω τι συμβαίνει. Αποκλείεται, σου είπα. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Τότε, Θεία, πρέπει να φύγω από την οργάνωση. Ώστε τον αγαπάς τόσο πολύ. Πάρα πολύ. Το ξέρω ότι χρειάζεσαι την αγάπη του. Όμως τώρα δεν γίνεται. Η πατρίδα χρειάζεται πιο πολύ την αγάπη μας. Κάνε λίγη υπομονή, ακόμα λίγη. Θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Άλλωστε, αυτό που θα χάσω εγώ είναι πολύ μικρό μπρος αυτό που η πατρίδα μας αγωνίζεται να κερδίσει. Ήμουνα σίγουρη για σένα. Λοιπόν, έχεις νέα? Και πολύ σοβαρά, μάλιστα. Ελέγε! Λοιπόν, ο Φρεντ Χάνον πήρε χθες μια περιπήγουσα επιστολή. Και τι έλεγε? Καλούν όσους έχουν κυνηγητικά όπλα να τα παραδώσουν στην αστυνομία. Είσαι σίγουρη? Ναι. Τότε πάμε! Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Πάμε! Τα κυνηγητικά του άντρα μου και του γιού μου. Στο καλό παιδιά μου και με την ευχή μου. Φιλάτε τη κυρία, θα τα μιλήσω. Ευχή σου, But let me explain to you, sir. But nothing got out of my office, sir. Of course I'm sure, sir. Yes, sir. Useless. But, sir. Yes, sir. Yes, of course, sir. Thank you, sir. Goodbye. Εγώ ανίκανος. Τι έγινε, sir? Με αποκάλεσε ανίκανο, Μάικο. Με απείλησε με μετάθεση. Θα με στείλει πίσω στην Αγγλία, λέει. Γιατί? Because he's right, Michael. Είμαστε όλοι ανίκανοι. Γιατί ψες 900 όπλα πήρα δρόμο για την ΕΟΚΑ. Τόσα πολλά. Θα ήθελα να ξέρω ποιος τους ειδοποίησε. Θα ήθελα να πιέσω αυτό το απέσιο προδότη που τους δίνει πληροφορίες. Φαντάζομαι να πιστεύετε ότι εδώ μέσα υπάρχει άνθρωπος δικός τους. Yes, Michael, υπάρχει. Υπάρχει και είμαστε όλοι ύποπτοι. Μα σερ. Όλοι μας, Μάικλ. Πού
without exception, you understand? Yes, sir. Όπως νομίζετε. Λευτέρη, τι έχεις? Τίποτα. Ο λαιμός μου. Κρυολόγημα θα είναι. Μα και εσύ ρε παιδί μου, δεν συμμαζεύεσαι καθόλου στο σπίτι σου τα βράδια. Κι έτσι όπως είσαι ντυμένος. Με την Έλενα, τι έγινε? Τίποτα. Έχω μέρες να τη δω. Κρίμα. Κι εγώ που περίμενα με τόση λαχτάρα να σε δω ντυμένο γαμπρό. Να φιλήσω τα στεφανά σας. Πατέρα, σε παρακαλώ. Καλά. Σιωπώ. Απλώς στενοχωρήθηκα που χωρίσατε. Αλήθεια, Λευτέρη. Σε ζήτησε ο Δημήτρης. Γεια σου. Θα ήρθες. Κύριε Άδια, ναι. Περίμενε. Υπομονή. Ρε, αυτό είναι θαύμα, ρε. Δεν διαφέρει καθόλου από τις εξωτερικές. Είδες. Πότε την έφτιαξες? Καμιά εβδομάδα. Γιατί δεν με ειδοποίησες? Είχες τα δικά σου. Πώς πάει τώρα η κατάσταση? Τέλειωσαν όλα. Καλά, δεν σε ρωτάω αν την είδες τελευταία. Ούτε την είδα, ούτε με είδε. Πάντως ήρθα βολικά τα πράγματα. Τι εννοείς? Έλα τώρα. Ξέρω ότι τρελός είσαι. Έτσι κι αλλιώς εσύ θα απομακρυνώσουν από την Ελένα. Δεν ξέρεις τι λες. Ξέρω και πολύ καλά, μάλιστα. Εσύ δεν έλεγες ότι λόγω της αρρώστιας σου ήθελες να απομακρυνθείς από την Ελένα και να μην την κάνεις δυστυχισμένη? Τώρα απομακρύνθηκες και είστε και δυο ευτυχισμένοι. Να το. Γι' αυτό με φώναξες. Όχι. Για άλλο πράγμα σε ήθελα. Αύριο. Έχουμε δουλειά. Τι θα γίνει αύριο? Μας δώσανε στόχο. Θα τους χτυπήσουμε? Βέβαια. Μπράβο, ρε. Αυτό είναι θαύμα. Μπράβο. Κοίτα, ρε, μου ξέρει να χαμογελάει όλας. Ξύπνησες? Αλλά τι ρωτώ. Κανονικά έπρεπε να ρωτήσω αν κοιμήθηκες. Μητέρα, σε παρακαλώ, με πονάει ήδη αρκετά το κεφάλι μου. Δεν θα πας ούτε σήμερα δουλειά. Όχι. Α, ξέχασα να σου πω. Τηλεφώνησε η θεία Αγγέλα. Κάτι σε ήθελε. Τι ήθελε? Δεν μου είπε. Και κάτι άλλο. Τηλεφώνησε και ο κύριος Χάνων. Τι σου είπε? Δεν ξέρω. Ρώτησε τον ίδια. Είναι εδώ έξω. Σε παρακαλώ, εγώ κοιμάμαι, εντάξει, κοιμάμαι. Λοιπόν, θα με τρελάνετε εσείς. Θα με τρελάνετε! Θεία Αγγέλα! Καλώς την. Με ζήτησες? Ναι, σε χρειάζομαι. Πες μου. Λοιπόν, πρέπει να παραδώσεις αυτό το πράγμα. Η κοπέλα που έκανε την παράδοση την πιάσαν οι Ιγγλέζοι. Πρέπει να πάει σήμερα στον προορισμό του. Είναι επίγον. Πες μου που θες να το πάρω. Έλα, κρύψε το γρήγορα. Λοιπόν, άκουσε. Έλα. Εδώ θα περιμένω. Ποιος θα φέρει το πράγμα? Πρέπει να έρθει όπου να είναι. Πώς θα τον αναγνωρίσουμε? Θα τον αναγνωρίσουμε, ξέρω εγώ. Η Έλενα είναι ο σύνδεσμός μας. Μα η Έλενα είναι δική μας.
Δική μας και δική σου έγραμμε. Πήγαινε, πήγαινε. Καλά και ο Φρέντ. Θα τα πούμε αργότερα αυτά. Φύγε. Έλενα. Εσύ εδώ. Είσαι μόνος σου. Όχι. Δεν είναι μόνος. Είστε μαζί. Όπως βλέπεις. Λευτέρη κι εσύ. Κι εγώ ξαφνιάστηκα για σένα. Έλα, πρέπει να τελειώνουμε. Τα λέμε αργότερα. Πάμε. Περίμενε. Αυτή είναι δική σου, αν είναι θέλεις. Η Βέρα. Μπρος, πάμε. Να προσέχεις. Στο βουνό. Με κυνηγούν οι Αγγλέζοι. Εσύ έκανες τη δουλειά. Μη ρωτάς, πατέρα. Πρέπει να φύγω. Ώστε αντάρτης, ε. Ναι. Μα εσύ ντύθηκες για καπρός. Είναι για να μην δίνω υποψίες. Εξάλλου, είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Καλά. Λοιπόν. Την ευχή σου. Με όλη μου την καρδιά. Και κοίτα, δεν θέλω να με προσβάλλεις, ε. Ποτέ μου δεν θα σε προσβάλλω, πατέρα. Ποτέ μου.
Γεια σου, πατέρα. Στο καλό, παιδί μου. Γαμπρός φεύγει σήμερα. Γαμπρό φεύγει. Γεια σου. Στο καλό. Θα προσέχεις, παιδί. Θα προσέχεις. Τι γίνεται? Καλά. Αν θέλεις πήγαινε να ξεκουραστείς, θα φυλάξω εγώ. Όχι, όχι. Ζή, γιατί δεν ξεκουράζεις? Είμαι αναστατωμένος. Αυτή η αδράνεια με σκοτώνει. Παρατράβηξε αλήθεια αυτή η ησυχία. Τόσες μέρες στο βουνό και δεν μας δόθηκε ευκαιρία να ξεμουδιάσουμε. Φαίνεται ότι ο Σάββας κάτι περιμένει. Κάποια σημαντική πληροφορία, όπως μου είπε. Και μετά αρχίζουμε δράση. Ναι, αλλά οι άλλες ομάδες κυνηγούν τους Εγγλέζους. Εμείς γιατί όχι? Ο αρχηγός δεν θέλει να υποψιαστούν οι Εγγλέζοι ότι υπάρχει αντάρτικη ομάδα στην περιοχή. Ε, τότε τι σώοι αντάρτες είμαστε? Υπομονή! Εδώ ήρθαμε για ειδική αποστολή. Ωραία! Αλλά πότε? Όταν θα έχουμε την πληροφορία. Αυτή είναι πολύ ωραία, Νέκδερ. Η λουλούδια. Surprise. Ναι, πάει πολύ σύντομα που δεν μου πρόσφερες λουλούδια. Ήθελα πρώτα να σιγουρευτώ ότι δεν ήξερες τίποτα για αυτόν τον... What's his name, πώς το λένε? Τον Λευτέρη. Oh, yes. Γι' αυτόν τον terrorist. Αμφέβαλες, ε? Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Ενώ τώρα? Τώρα όχι πια. Τώρα το εξακρίβωσα. Ντροπή σου που αμφέβαλες. Αφού ξέρεις ότι κανένας από τους δικούς σας δεν έχει εμπιστοσύνη. Έλα, Ελένα, I do love you. Άσε με. Με συγχωρείτε. Τι συμβαίνει? Να σφάγει ένας από το αρχηγείο. Έλα μέσα. Έλα τώρα, μην είσαι υπερβολικός. Κι όμως δεν είμαι. Αυτό που σκέφτεσαι είναι παράλογο. Καθόλου. Ο Κώστας είναι αθώος και το ξέρεις. Εμείς κάναμε τη δουλειά. Εγώ είμαι υπεύθυνος, εγώ. Αλλάξε κουβέντα. Τι νέα, παιδιά? Τα ίδια. Από εμάς τι νέα θέλεις? Εσύ να μας πεις. Η εισήγησή σου δεν έγινε δεκτή. Αυτό αποφάσισε ο αρχηγός. Μα ο Κώστας καταδικάστηκε σε θάνατο και είναι αθώος, Σάββα, το ξέρεις. Ο αγώνας χρειάζεται θυσίες. Αυτό γράφει ο αρχηγός. Δηλαδή δεν μου επιτρέπει να παραδοθώ? Όχι, Δημήτρη, και ούτε πρόκειται. Η οργάνωση σε χρειάζεται. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Τα νέα τα άκουσες? Τα άκουσα. Μεθαύριο θα τον εκτελέσω. Όμως εμείς δεν πρέπει να λυπόμαστε για την εκτέλεση του. Έχεις δίκιο. Θα εκδικηθούμε το θάνατο του Κώστα. Χαίρος, αρχίσαν οι διαδηλώσεις. Διαμαρτύρονται για την εκτέλεση αυτού του τρομοκράτη. Θα τα πούμε αργότερα. Σας τα έλεγα. Ανοίγει στην οργάνωση. Δεν ακούσατε? Now shut up! Πρόσεξε. Γιατί αν κάνεις λάθος, you had it. And I mean it. Okay? Thank you.
Πάτε, το κουτσό μου. Ελένα. Φία. Πότε σε συνέλαβα. Χτες. Το απόγευμα. Τι σου έκανα. Με περιποιήθηκαν. Ήθελαν πληροφορίες. Μίλησες. Με συγχωρείς, ήταν ανόητη ερώτηση, ε. Εσένα, πώς έπιασα. Σου το είχα πει πως με υποψιαζόταν ο Φρέ. Όμως τελικά ήταν ο Ιάκωβος αυτός που με κάρφωσε. Θεέ μου, τι ήταν τούτο. Θες να... Θέλω να πω, θα με χτυπήσουν και εμένα. Φοβάσαι. Κοίτα. Αν μιλήσεις, θα είσαι ένας προδότης. Αν δεν μιλήσεις, θα γίνεις ηρωάς. Καλάβες. Μη φοβάσαι. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Αυτό εξαρτάται από σένα. Με καταλαβαίνεις, Ελένα. Please, Ελένα. Βοήθαμε να σε βοηθήσω. Εγώ πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Δώσε μου μια πληροφορία. Πες μου που είναι το κρυσφύγετο και εγώ θα τους πω ότι πέσαμε απλώς ένα παιχνίδι μαζί. Σταμάτα. Κουράζεσαι άδικα. Δηλαδή... Δεν θα μιλήσεις. Σε λυπάμαι και μόνο που το πίστεψες. Για πολλά πράγματα που πίστεψα, Έλενα. Στη συμπάθειά σου, στη φιλία σου, στην αγάπη σου. Εσύ όμως με πρόδωσες. Δεν σας προδώσαμε εμείς. Εσείς είστε οι κατακτητές. Εγώ όμως σ' αγαπούσα, Έλα. Έστω και δεν μ' άφησες ποτέ σου να σε φιλήσω. Και ακόμα σ' αγαπώ. I love you, Έλα. Το ξέρω ότι και σήμερα. I know you love me. Ξέρεις πως το Λευτέρι ουδέποτε τον ξέχασα. Πως ουδέποτε σ' αγάπησα. Και μόνο που με άγγιζες, αηδίαζα. Stop it! Stop it! Cut!
Δεν ξέρω. Η Έλενα που είναι. Ιδέα δεν έχω. Μίλα ρε. Μίλα ρε καθαμά. Δεν ξέρω. Πού είναι η Έλενα ρε. Ιδέα δεν έχω, δεν ξέρω. Έλα άνοιξε. Μα οι διαταγές που έχω ήταν να μην επιτρέψω σε κανένα να μην μέσα. Είπα άνοιξε. Εντάξει, σταμάτα. Δεν μου λες. Τι είναι. Όταν κάποιος έχει πληροφορίες για την οργάνωση, τι κάνει. Πάντα υπάρχει τρόπος να πάνε εκεί που πρέπει. Καλά. Θα τα ξαναπούμε. Παιδιά, εδώ θα ξεκουραστούμε λίγο. Εντάξει, μάστρε. Σε εντάξει. Αγάπη μου, μην ανησυχείς. Εντάξει. Μακάρι. Κουραστήκατε, ε. 10 ώρες πορεία είναι φυσικό. Πάντως καιρός ήταν να δράσουμε. Βιάσαμε από την απραξία. Πώς αποφασίστηκε αυτή η ενέδρα. Μετά από κάποιες σοβαρές πληροφορίες που πήραμε, ήταν ανάγκη να χτυπήσουμε. Όμως πρέπει να μείνει κάποιος εδώ για να ελέγχει την περιοχή. Και να μας ειδοποιήσει όταν φανούν τα αυτοκίνητα. Και αυτός θα είναι ο Λευτέρης. Έλα ρε Σάβα, αφού ξέρεις πόσο πολύ θέλω να πάρω μέρος σε αυτή την ενέδρα. Ε, τι να κάνω ρε παιδιά, κάποιος πρέπει να μείνει πίσω. Πάντως όχι εγώ. Λευτέρη, ίσως να είναι καλύτερα για σένα έτσι. Σου είπα, αποκλείεται. Βοήθα Παναγία μου. Και εμάς και τα παιδιά μας. Έλα, αγάπη μου. Αγάπη μου, κάθε μέρα στο γαλανό ουρανό βλέπω τη μορφή σου να μου χαμογελά. Γαλανός, μια τόσο απλή λέξη. Πόσα όμως περικλεί. Αλήθεια, ξέρεις ποια είναι η πιο βαθιά μου πεθυμιά. Αν ο Θεός μου επιφυλάξει τη μεγάλη τιμή να δώσω τη ζωή μου για την πατρίδα, μια γαλανόλευκη μόνο θα ήθελα να καλύψει το φέρετρό μου. Μια γαλανόλευκη και ένα δικό σου χαμόγελο μου αρκούν για το μεγάλο ταξίδι της ζωής. Σήμερα θα τους δώσουμε να καταλάβουν. Αυτή θα είναι η εκδίκηση. Έτοιμοι, παιδιά. Έρχονται! Άμα νομίζω ότι πρέπει, χτύπα τους. Για τον Κώστα!
στιγμή να πάρω όπλα. Είσαι ο πατέρας του Λευτέρη Θεοδόρου. Να, τι συμβαίνει. Ο γιος σου σκοτώθηκε χθες σε σύγκρουση με το στρατό. Λοιπόν. Πρέπει να τον αναγνωρίσεις και να τον παραλάβεις από το νεκροτομείο. Άκουσες τι είπα, κύριε? Άκουσα. Αρνούμαι όμως να τον παραλάβω. Τι εννοείς, κύριε? Είπα ότι αρνούμαι να παραλάβω το γιο μου σκοτωμένο. Αλλά... το γιο μου θα τον υποδεχθώ ακριβώς όπως τον αποχαιρέτησα. Πάλι δεν σε καταλαβαίνω, κύριε. Άκουσε, φίλε. Το γιο μου τον ξεπροβόδισα γαμπρό από το σπίτι μου. Και γαμπρό θα τον υποδεχτώ. Δεν δεχόμαστε συλληπιτήρια. Μόνο συγχαρητήρια δεχόμαστε σήμερα. Έτσι δεν είναι, Έλενα, παιδί μου? Ναι, πατέρα. Γαμπρό το φέραμε. Το γαμπρό της Λευτεριάς. Ξέρεις ποια είναι η πιο βαθιά μου επιθυμιά? Αν ο Θεός μου επιφυλάξει τη μεγάλη τιμή να δώσω τη ζωή μου για την πατρίδα, μια γαλανόλευκη μόνο θα ήθελα να καλύψει το φέρετρό μου. Μια γαλανόλευκη και ένα δικό σου χαμόγελο μου αρκούν για το μεγάλο ταξίδι της ζωής.